Φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, κυρίες και κύριοι, σε μια εποχή που το ποδόσφαιρο αλλάζει και αναβαθμίζεται ποιοτικά, σε μια χρονική στιγμή όπου απαιτούνται ουσιαστικές παρεμβάσεις ώστε το αγαπημένο μας άθλημα να ακολουθήσει ενεργά τις εξελίξεις και όχι σαν θεατής, εμείς, μια ομάδα από φίλους και παράγοντες του αθλήματος, ξεκινήσαμε προμηνών να σχεδιάζουμε μια κοινή δράση για την εκβάθρον ανανέωση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κυκλάδων. Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε τη σύνθεση του συνδυασμού μας, η οποία αποτελεί ένα άθροισμα ανθρώπων με διάθεση για προσφορά και αγάπη για το άθλημα. Σήμερα επίσης είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε τις βασικές θέσεις του προγράμματός μας που συνθέσαμε, ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί σε όλο το μήκος και πλάτος του νομού, ο οποίος έχει, αν όχι το δυσκολότερο, ένα από τα δυσκολότερα πρωταθλήματα στην επικράτεια. Αυτή τη στιγμή στο projector βλέπετε το σήμα και το όνομα του συνδυασμού μας. Είναι ισχύς εν τη ενώση. Αυτό είναι και το σήμα σε πρώτη παρουσίαση. Δεν είναι τυχαίο. Είναι, αντιπροσωπεύει αυτό το οποίο εμείς αυτή τη στιγμή εκπροσωπούμε. Στη συνέχεια θα διαβάσω τα ονόματα του επικεφαλής και των υποψηφίων συμβούλων. Επικεφαλής του συνδυασμού είναι ο Φρέρης Ειρηναίος του Ιωσήφ. Υποψήφιοι σύμβουλοι για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΣ είναι η παρακατώ με αλφαβητική σειρά. Απέργης Σέργιος του Μιχάηλ. Ο γιατρός, ο οποίος μας κάνει τιμή και είναι και παρόν σήμερα εδώ, παρότι έχει ανηλυμένη υποχρέωση διοργανώνοντας μια πάρα πολύ σημαντική ιατρική ομιλία με θέμα την πρόληψη και την αντιμετώπιση των παθήσεων του προστάτη αδένα, και τον ευχαριστούμε, η οποία εκδήλωση είναι αύριο. Δοκιμάκης Κωνσταντίνος του Μιχαήλ, εγώ που σας το παρουσιάζω. Κυρτάτα Κατερίνη του Σταματίου, δικηγόρος από την Άνδρο. Λιβαδάρας Εμμανουήλ του Γεωργίου. Λιέας Ιωάννης του Θεοφίλου. Λουκής Νικόλαος του Αντωνίου. Μουστάκας Γεώργιος του Περικλή. Μητάκη Μαρία του Σιλιανού. Ξαγοράρης Μάριος του Εμμανουήλ. Παρίσης Νικόλαος του Αναστασίου, Παρούσης Γεώργης του Χρυσοστόμου, Πολυκανδριώτης Αντώνης του Γεωργίου, Σολάρης Γεώργης του Νικολάου, Φουτάκογλου Ευστράτιος του Ευαγγέλου, Φωτεινιάς Ανδρέας του Γεωργίου και Φωτεινός Αντώνιος Αρτεμίου. Ταυτόχρονα έχουμε προτείνει για την Εξελεκτική Επιτροπή τον Γεώργιο Αλτουβά του Ιωάννη, τον Δεσίπερ Ιωάννη του Δημητρίου, τον Χρήστο Καραμολέκο του Νικολάου, τον Ρούσο Γιάννη του Γεωργίου, τη Ρούσου Γεωργία του Ιωάννη και του Σκλαβούνου Ιωάννη του Χρήστου. Σε αυτό εδώ το σημείο, ο επικεφαλής του συνδυασμού μας, ο Ρένος Οφρέρης, θα σας αναπτύξει τις θέσεις και τις σκέψεις που κάναμε σαν ομάδα και σαν συνδυασμός. Λοιπόν, να σας καλωσορίσω και εγώ σε αυτή την παρουσίαση, τη μίνι παρουσίαση, μια και ο χρόνος όλων είναι απαραίτητος, είναι Παρασκευή απόγευμα, όλοι έχουν υποχρεώσεις και δουλειές με τα σπίτια τους και με την οικογένειά τους. Ως επικεφαλής του συνδυασμού, σήμερα αποφασίστηκε, κανείς δεν ήξερε, δεν είχαμε πει ποιος θα είναι μπροστά. Είμαστε μια ομάδα, από ό,τι σας είπε ο κύριος Δοκιμάκης, που μας μπήκε αυτή η ιδέα και αυτό το όραμα εδώ και 2 μήνες, που είδαμε κάποια πράγματα στην Ένωση να μην πηγαίνουν καλά, να υπάρχει μια διχόνοια, μια αντιπαράθεση, όχι τόσο ως προς τον κύριο Σιγάλα, αλλά όσο μεταξύ τους, να υπάρχουν ανταλλαγές επιστολών και διάφορα, τα οποία πιστεύω πρέπει να σταματήσουν και να μείνουν στο περιθώριο και να κρατήσουμε όλοι στο μυαλό μας όλα τα θετικά που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια από το 1980 που υπάρχει η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κυκλάδων. Δεν είναι ώρα να κατηγορήσουμε κάποιους για ό,τι έκαναν ή ό,τι δεν έκαναν. Αυτό το προσπάθησα και εγώ χθες στην ομιλία του κύριου Καυτηρά, του επικεφαλής του άλλου συνδυασμού που θα διεκδικήσει και εκείνος στις εκλογές της Ένωσης. Βέβαια, δεν βρίσκουμε κάποιον εκπρόσωπο εδώ να μπορέσουμε να ανταλλάξουμε κάποια κουβέντα. Θέλουμε να υπάρχει διάλογος, θέλουμε να υπάρχει ομόνοια, θέλουμε να υπάρχει συνεργασία. Δεν λέω ότι δεν θα υπάρχει, όποια διοίκηση και να βγει, αλλά ήθελα κάποιος εκπρόσωπος να είναι σήμερα από αυτούς εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω όλες τις διοικήσεις της ΕΠΣ από το 1980 μέχρι σήμερα, που πραγματικά σε ένα πολύ δύσκολο νομό, τον πιο δύσκολο, όπως είπε και ο φίλος Κώστας εδώ των Κυκλάδων,
υπερβάλλουν αυτούς και έδιναν τον ελεύθερο χρόνο τους για να υπάρχουν αυτά τα πρωταθλήματα. Όλοι μας μεγαλώσαμε με αυτές τις ομάδες, με αυτά τις ακαδημίες που δημιουργήθηκαν μετά και πιστεύω ότι πάρα πολύ καλή δουλειά γινόταν όλα αυτά τα χρόνια, αλλά υπάρχουν περιθώρια να γίνουν πολύ καλύτερα πράγματα. Πήρα το λόγο χτες στη χτεσινή παρουσίαση και το μόνο που είπα, γιατί δεν ήθελα να πω τίποτα άλλο, και όχι επειδή τυχαίνει να είναι εδώ ο Γιάννης ο Σιγάλας, τον οποίο δεν ότι δεν θέλω να δώσω το λόγο να μιλήσει, αλλά δεν θέλω να μπει κάποια ταμπέλα ότι είμαστε οι συνεχιστές του όποιου Σιγάλα, του οποίου του βγάζουμε πραγματικά το καπέλο, αλλά δεν το κάνω γιατί δεν θέλω να υπάρξει μεταξύ όλων των νέων υποψηφίων, οι οποίοι είναι όλοι νέα παιδιά, θα δείτε, ένας μέσος όρος ηλικίας πολύ χαμηλός. Δεν θέλω να νομίζουν ότι θα υπάρξει κάποια συνέχεια σε ό,τι γινόταν. Θα υπάρξει συνέχεια, αλλά σε όλα τα θετικά. Ευχαριστώ λοιπόν όλες τις διοικήσεις. Κυρίως θέλω να ευχαριστήσω το γυναικείο πληθυσμό που πιστεύω είναι πρωτοποριακό, ίσως είναι από τις μοναδικές ενώσεις σε όλη την Ελλάδα που θα έχει εκπροσώπους γυναίκες. Θα μου πείτε τι δουλειά έχουν οι γυναίκες με το ποδόσφαιρο. Έχουν δουλειά, γιατί ασχολούνται πραγματικά, ίσως πιο πολύ και από εμάς, με τις νεαρές ηλικίες, με τις ακαδημίες. Είναι άνθρωποι που κάθε Σαββατοκύριακο και τις καθημερινές είναι κοντά στα παιδιά τους και κοντά στις ομάδες. Και επειδή το πρόγραμμά μας έχει σχέση μεγάλη σχέση με τις ακαδημίες, γι' αυτό και πιέσαμε και πετύχαμε να έχουμε και τρεις γυναίκες υποψηφίους στο συνδυασμό μας. Σίγουρα η οικονομική κρίση μας έχει αγγίξει όλους μας και τα λειτουργικά έξοδα των ομάδων είναι τεράστια. Γίνονται υπεράνθρωπες προσπάθειες όλες οι ομάδες και αυτές που συμμετέχουν στα μεγάλα πρωταθλήματα αλλά και οι μικρότερες που έχουν μόνο ακαδημίες να λειτουργήσουν, αλλά σίγουρα με τη βοήθεια όλων μας και κυρίως των γονέων από ό,τι είπα, αλλά και χορηγών που θα κυνηγήσουμε να βρούμε και να βοηθήσουν, γιατί σαν κρατικός μηχανισμός το βλέπετε όλοι σας ότι δυσκολεύεται ακόμα και τα βασικά να δώσει πλέον στους πολίτες. Πρέπει λοιπόν αυτό το άθλημα, το ποδόσφαιρο που λέγεται, που μας δίνει σε όλους διέξοδο και θα έλεγα χαρά τα Σαββατοκύριακά μας δίπλα στα παιδιά μας, πρέπει να το στηρίξουμε όλοι μαζί, αλλά πρέπει και οι χορηγοί που θα βρεθούν και ήδη έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες γι' αυτό, να βοηθήσουν, γιατί σίγουρα είναι το μοναδικό, θα έλεγα, πράγμα που μας έχει μείνει να ασχολούμαστε ουσιαστικά εδώ στις Κυκλάδες και να μας δίνει τόση χαρά. Το γηπεδικό σίγουρα είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, ειδικά εδώ στη Σύρο, έτσι το γήπεδο είναι σε άθλια κατάσταση, παρόλες τις προσπάθειες που έκαναν όλοι οι διοικήσεις όλα αυτά τα χρόνια. Η Ένωση είναι σε άσχημη οικονομική κατάσταση, γιατί εξαρτάται από άλλους παράγοντες και δεν μπορεί έτσι να υπερβάλλει αυτόν και να συμβάλλει στην αξιοποίηση του γηπέδου. Πιστεύω ότι αν γίνει κάποιο άνοιγμα σε χορηγούς, σε εταιρείες, σε οτιδήποτε άλλο, πάντα με δημοκρατικές διαδικασίες και με διαγωνισμούς ανοιχτούς, να μπορέσει να αξιοποιηθεί αυτό το κομμάτι για όσα χρόνια ακόμα η Ένωση το έχει, γύρω στα 9 χρόνια από ό,τι θυμάμαι, ούτως ώστε να μπορέσει να υπάρχει μια έδρα πραγματική για την Ένωση και αξιόλογη. Επίσης, ένα άλλο που θα ήθελα είναι σε κάθε νησί, θα θέλαμε μάλλον, σε κάθε νησί να έχει η Ένωση το δικό της γήπεδο μέσω των ομάδων, το οποίο με κάποιο τρόπο να συμβάλλει και εκείνη, δεν είναι μόνο το οικονομικό, και να τα παιδιά των μεικτών ομάδων, που θα πούμε λίγο παρακάτω, να μπορούν να αθλούνται εκεί και να γίνεται ουσιαστική δουλειά. Ένα άλλο κεφάλαιο το οποίο θα δώσουμε μεγάλη σημασία, το οποίο όμως δεν θα τα αγγίξουμε, απλά θα το ενισχύσουμε όσο μπορούμε, είναι η διαιτησία. Όλες οι ομάδες έχουν παράπονα. Λογικό είναι το άθλημα τέτοιο που κάποια απόφαση μπορεί να αλλάξει τα πάντα, μπορεί να γίνουν ανατροπές, μπορεί να χαθούν πρωταθλήματα, μπορεί να χαθούν κατηγορίες, να χαθούν χρήματα και σίγουρα αυτό φέρνει άσχημες συνέπειες στους ανθρώπους που αγωνίζονται κάθε μέρα. Οπότε εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να σταθούμε δίπλα στους διαιτητές, γιατί πραγματικά εκείνοι είναι ήρωες αυτό που κάνουν και επιταλούν όλα αυτά τα χρόνια, να προσπαθήσουμε να διοργανωθούν σχολές διαιτησίες σε όλα τα νησιά, έτσι να ενταθούν οι προσπάθειες, το οποίο θα έχει βέβαια σαν αποτέλεσμα
να μειωθούν τα έξοδα, τα εξοδολόγια, έτσι οι ομάδες να μην έχουν τόσο μεγάλο οικονομικό βάρος, που εμείς στη Σύρο το βλέπουμε είναι πολύ μικρό σε σχέση με τα άλλα νησιά. Έτσι, τα 50 και τα 100 και τα 200 ευρώ σε σχέση με 700 και 800 ευρώ σε ορισμένα νησιά, σίγουρα είναι δύσκολο να καλυφθούν πλέον. Υπάρχει μια σειρά αιτήματα από όλες τις ομάδες που πραγματικά χαιρόμαστε και σχεδόν όλες οι ομάδες μας έστειλαν αιτήματα που θέλουν να ανταποκριθούμε. Μιλούν για κάποιους αγώνες καθημερινές που δεν ταιριάζουν τα δρομολόγια. Έτσι. Όλα αυτά υποσχόμαστε και όχι χάρη μόνο των εκλογών, δηλαδή και να μην εκλεγούμε, θα προσπαθήσουμε να το φέρουμε στα συμβούλια, να μπορέσουν να γίνονται και καθημερινοί αγώνες, να μειωθεί το αντίτιμο για τις κάρτες των προπονητών μας γράφουν κάποιοι, για τις μειχτές που σας είπα και πριν, να υπάρχει καλύτερη και ποιοτικότερη δουλειά, να υπάρχουν παρατηρητές της ΣΕΠ σε κάθε γήπεδο, οι οποίοι αν μπορέσουμε, και πιστεύω είναι από τους πρωταρχικούς στόχους, να κάνουμε μια μειχτή ομάδα σε κάθε νησί, είναι ένα πείραμα που το κάναμε φέτος εδώ στη Σύρο με τη συνεργασία όλων των ακαδημιών του νησιού, να μπορέσει δηλαδή μέσω της Ένωσης, γιατί για να μην έχουμε και προβλήματα ποια ομάδα θα είναι μπροστά, ποια θα είναι πίσω, ποια το καταστατικό, ποιο θα είναι το όνομα, τα μεγάλα νησιά να έχουν λοιπόν μια μεικτή ομάδα σε κάθε νησί, η οποία θα προπονείται ξεχωριστά, με ξεχωριστά προγράμματα, και μέσω αυτών των δραστηριοτήτων να αξιολογούν τα καλύτερα παιδιά που σιγά σιγά πιστεύουμε θα προχωράνε και σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει καλύτερα τμήματα υποδομής, τα οποία πρέπει να βοηθηθούν όλες οι ομάδες, όλα τα σωματεία. Όταν λέμε βοηθηθούν δεν σημαίνει μόνο, γιατί ακούσαμε χθες ότι μοιράζονται μπάλες, μοιράζονται χρήματα και χίλια δυο. Μακάρι να μοιράζονται μπάλες και χρήματα και να μην μοιράζονται άλλα πράγματα και πόσο μάλλον ανθρώπινες συνειδήσεις και να κατευθύνεται ο κόσμος το τι θα ψηφίσει και τι όχι. Και ο νοήτως αυτό το πράγμα. Ένα άλλο πράγμα που ήδη έχουμε πετύχει, αλλά δεν μπορεί να ανακοινωθεί γιατί θα θεωρηθεί διαφήμιση, είναι η ομαδική ασφάλιση όλων των ποδοσφαιριστών σε όλα τα τμήματα υποδομής. Με ένα συμβολικό αντίτιμο, κάθε παιδί, κάθε νεαρός ποδοσφαιριστής θα μπορέσει να έχει την ασφάλειά του και στη δύσκολη ώρα να ανταποκριθεί η εταιρεία που θα συνάψουμε σύμβαση μετά πάλι από διαγωνισμό και όχι με αδιαφανείς διαδικασίες, να μην υπάρξει κανένα περαιτέρω πρόβλημα. Επίσης, έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια να βρεθούν οι χορηγοί, σας το είπα και πριν, κάθε πρωτάθλημα, είτε λέγεται υποδομής είτε ανδρικό, να έχει το όνομά του. Όπως το βλέπουμε σε μεγάλες κατηγορίες, ήδη έχει γίνει μια προεργασία με μεγάλους χορηγούς, που πάλι δεν μπορούμε να αναφέρουμε, οι οποίοι θα προσφέρουν και όχι μόνο χρήμα, αλλά και σε υλικοτεχνική υποδομή. Και εμείς τιμής ένεκεν το αντίκρισμα θα είναι το πρωτάθλημα το ανδρικό να έχει τυχή ονομασία, το εφηβικό άλλη ονομασία, το παιδικό άλλη ονομασία. Πιστεύω είναι πράγματα εφικτά, τα οποία όμως θέλουν δουλειά, θέλουν μεθοδικότητα, θέλουν σίγουρα δημόσιες σχέσεις. Οι δημόσιες σχέσεις δικές μας έχουν να κάνουν και με το Δήμο του κάθε νησιού και με την περιφέρεια. Γιατί ακούστηκε χτες ότι εμείς, που μιλούσαν χτες δηλαδή, έχουμε καλές σχέσεις με την Ομαρχία, με την Περιφέρεια τώρα και με το Δήμο. Και εμείς λοιπόν έχουμε καλές σχέσεις, γιατί ο Δήμος και η Περιφέρεια είμαστε εμείς. Εμείς οι ομάδες είμαστε. Εμείς θα μιλήσουμε, εμείς θα διεκδικήσουμε και σίγουρα θα τους βρούμε δίπλα μας, πιστεύω, να αγκαλιάσουν την όποια καλή και θετική προσπάθεια. Και αυτό το λέω γιατί πραγματικά η πικρία μου είναι ότι όλες αυτές τις μέρες και ειδικά τις νυχτερινές ώρες γινόντουσαν διάφορα τηλέφωνα σε ανθρώπους, θα έλεγα, αξιοπρεπείς και αξιόλογους, ειδικά στα μεγάλα νησιά, να επηρεαστούν ή να μην ψηφίσουν κάποιους ή να ψηφίσουν κάποιους συγκεκριμένους. Και αυτό πραγματικά είναι λυπηρό εν έτη 2015, σε μια χώρα που βουλιάζει πραγματικά η οικονομία της. Το μόνο μέρος που έχει μείνει είναι τα νησιά, τα Κυκλαδονήσια, κάποια από αυτά που ανθίζουν κάπως οικονομικά. Και κάποιοι, θα έλεγα, αιρετοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης να προσπαθούν να επηρεάσουν τις ομάδες και τους προέδρους ότι να ψηφίσουν. Αυτό πραγματικά είναι λυπηρό και οφείλω να το πω.
η οικονομική ανακούφιση των σωματείων θα πρέπει να είναι άμεση, μέσω των χορηγιών, είτε λόγω των διοργανώσεων που θα αποκτήσουν όνομα, είτε λόγω του υλικού που θα πιστεύω άμεσα θα μοιραστεί. Μετά, πιστεύουμε την εκλογή μας. Ταυτόχρονα, όμως, θα συνεχίσουμε να αναζητούμε χορηγούς, δεν θα παραμείνουμε σε αυτούς που ήδη έχουμε βρει, αλλά όταν πιστεύω ότι κατορθώσουμε και πάρουμε τη διοίκηση της ΕΠΣ Κυκλάδων, το πρώτο που θα κάνουμε θα είναι άμεση σύγκληση ξανά Γενικής Συνέλευσης, να μπορέσουμε να αλλάξουμε το, θα έλεγα, τη διοργάνωση του πρωταθλήματος, να μπορέσει να γίνει κάτω από άλλα δεδομένα. Πραγματικά ήταν προσωπική μου άποψη, βέβαια τα σωματεία θα αποφασίσουν, ότι αυτό που έγινε φέτος, οι τρεις όμιλοι και μετά να γίνουν τα μπαράζ για την άνοδο, πραγματικά γεωγραφικά βόλεψε πάρα πολύ και κατόρθωσαν τα πρωταθλήματα και τελείωσαν έγκυρα. Αυτό που πάει να γίνει τώρα, βέβαια μετά από απόφαση των ομάδων, να δημιουργηθούν Α και Β κατηγορία, εγώ πιστεύω ότι ίσως μπορεί και να μην ξεκινήσει αν δεν αλλάξει αυτή η απόφαση. Αυτή είναι καθαρά προσωπική μου άποψη. Οι ομάδες θα αποφασίσουν για το τι έχει να γίνει από εδώ και μπρος. Θα πρέπει λοιπόν το καταστατικό να τροποποιηθεί, πιστεύω, της Ένωσης, να εξυγχρονιστεί και να βελτιωθεί η λειτουργία της. Να διεξάγονται γενικές συνελεύσεις, ίσως και σε άλλα μεγάλα νησιά, για να μπορούν και από τα μικρότερα να έρχονται. Και αυτό βέβαια δεν είναι ανάγκη να γίνεται σε βάση μηνιαία, αλλά έστω και μία και δύο συνελεύσεις κάθε χρόνο να κατορθώνουμε να γίνεται σε άλλο νησί, πραγματικά θα είναι επίτευγμα. Θα πρέπει επίσης θα δώσουμε μεγάλη βάση στα σεμινάρια για προπονητές, διπλωματούχους και μη, σε συνεργασία βέβαια με το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της ΕΠΟ. Και ένα άλλο τελευταίο το άφησα, το οποίο έχει αφήσει εχμές σε πολλούς, βέβαια είναι το όπλο τους ίσως, γιατί δεν άκουσα κάτι ουσιαστικό στην παρουσίαση και επειδή δεν μου αρέσει και ο μονόλογος, πόσο μάλλον να μιλήσει ένα άτομο ουσιαστικά και σιγά σιγά να δώσω το λόγο σε όποιους από τους παρευρισκόμενους θέλουν να μιλήσουν. Ένα άλλο σημαντικό είναι η συνεργασία με τις μεγάλες ομάδες που πραγματικά έχουν δουλέψει όλα τα χρόνια. Ήδη είμαστε σε επαφή με όλες σχεδόν τις αθηναϊκές ομάδες, έτσι δεν χρειάζεται να μπει καμία ταμπέλα ότι κάποια μεγάλη ΠΑΕ είναι πίσω από εμάς, ότι δεχτήκαμε τηλεφωνήματα, πιέσεις ή οτιδήποτε άλλο, σίγουρα έχουν γίνει επαφές και συζητήσεις. Και ποιος δεν θέλει να έχει συνεργασία με σωματεία που πραγματικά δουλεύουν σωστά. Σας πληροφορώ όμως ότι έχουν γίνει επαφές με όλες τις μεγάλες ομάδες, εξού και το συμβούλιο μας, οπαδικά αν το δει κάποιος, μάλλον σαν φίλαθλοι που είναι όλα τα μέλη του συμβουλίου, είμαστε όλοι διαφοροποιημένοι. Κανείς δεν είναι με την ΑΕΚ, με τον Ολυμπιακό, με τον Παναθηναϊκό, ακόμα και με τον ΠΑΟΚ που έχουμε μέλη στο υποψηφίου στο συμβούλιο μας. Οι σχέσεις μας είναι άρεστες, έχουν αναπτυχθεί όλα αυτά τα χρόνια μέσα από τις ακαδημίες. Είμαστε, εγώ προσωπικά, με φίλους και συνεργάτες που δεν είναι ανάγκη από τα ονόματα, έχουμε δημιουργήσει την Ακαδημία του Ολυμπιακού στη Σύρο, η πρώτη. Αργότερα και λόγω του επαγγέλματός μας και με ενέργειες δικές μου ήρθε και η Ακαδημία του Παναθηναϊκού στη Σύρο. Βέβαια, από τεργάτης όλων αυτών ήταν για τη Σύρο ο Δημήτρης Οκάμπαξ που δημιουργήσε το 2002 την Ακαδημία 2002. Και το πείραμα που έγινε φέτος, το πείραμα από τα Χριστούγεννα μέχρι τώρα, να μαζέψουμε από όλες τις ακαδημίες του νησιού 30 παιδιά σε ένα τμήμα μόνο, έδειξε πραγματικά ότι αυτό το πράγμα μπορεί να λειτουργήσει και να προχωρήσει. Κάτι τέτοιο έχουμε σκεφτεί ότι μπορεί να γίνει τουλάχιστον στα μεγάλα νησιά. Δηλαδή, η Σέριφος, η Σύφνος δεν μπορεί να κάνει μια μειχτή, γιατί η ίδια είναι μια μειχτή. Αλλά η Νάξος, η Πάρος που μας ακολουθεί πιστά και ήδη δώσαμε και κάποια φιλικά, η Ακαδημία που τυχαίνει εμείς τη μειχτή την ονομάσαμε, Elite κάποιοι άλλοι. Πήγαμε και δώσαμε και κάποια φιλικά εκεί. Είναι όταν τα παιδιά να έρθουν εδώ, δεν προλάβαμε λόγω της προετοιμασίας του Πακυκλαδικού. Είναι κάτι που πραγματικά είναι μέσα στα όνειρά μας και δείχνει τη συνεργασία και την ποιότητα και τις σχέσεις που μπορούν να αναπτυχθούν μέσα των σωματείων σε κάθε νησί. Δεν θέλω να σας ζαλίσω πολύ, ούτε να υποσχεθώ, δεν είναι άλλωστε η δουλειά μου αυτή, ποτέ δεν ήμουν πολιτικός, ποτέ δεν διεκδίκησα κάποια ψήφο, μόνο στις φοιτητικές εκλογές.
Εμείς στα νησιά, οι νησιώτες, οι πραγματικοί νησιώτες, και δεν το λέω γεωγραφικά, γιατί και εμείς έχουμε παιδιά που δεν είναι από τη Σύρο ή Ιενή, πάντα είμαστε φιλόξενοι και ξεκάθαροι. Ποτέ δεν πουλάμε τους φίλους μας, ποτέ δεν πουλάμε τις συνειδήσεις μας. Αυτό που θέλω να πω, να δώσω το χέρι στον άλλο συνδυασμό, να κρατήσουμε ήπιους τόνους χαμηλούς, να προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε, να μην γράφουμε χαρτάκια πόσους ψήφους θα πάρει ο καθένας και πόσους όχι. Το άλλο Σάββατο, αγαπημένοι και ενωμένοι, πραγματικά, και όταν λέμε ισχύς εν τη ενώση, εννοούμε ακόμα και αυτοί που δεν είναι στο συνδυασμό μας. Και αυτή θα είναι η πραγματική ένωση. 2 μέλη εμείς, 9 μέλη εμείς, 7 μέλη εμείς, δεν έχει σημασία. Όλοι μαζί να προσπαθήσουμε για το καλύτερο, για το χόμπι μας. Γιατί εμάς το ποδόσφαιρο είναι χόμπι. Δεν είναι ούτε επάγγελμα, ούτε κάτι άλλο. Ούτε προοπτική για κάτι άλλο. Είναι πραγματικά το χόμπι μας. Αφήνουμε τα παιδιά μας, την οικογένειά μας, τις δουλειές μας και ασχολούμαστε με αυτό. Δεν μας λείπει η δουλειά. Δουλειά την έχουμε. Αν δεν είχαμε δουλειά, θα κάναμε κάτι άλλο σίγουρα. Οπότε, καλό θα είναι να κοιτάξουμε μπροστά τα παιδιά, τις ακαδημίες, τους διαιτητές, τους προπονητές, τους γονείς κυρίως και τις γυναίκες βέβαια και από εδώ και μπρος που πιστεύουμε θα είναι μαζί μας. Αυτά από μένα. Στο τέλος θα μπορέσουμε, αν θέλετε, να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις, τις οποίες θα ζητούσα βέβαια να μείνουν και να παρουσιαστούν στα site και να μην κοπούν όπως έγινε χτες από κάποια site. Και θα ήθελα έτσι να δώσω το λόγο σε κάποιους ανθρώπους που δεν παίζει ρόλο η σειρά, αλλά μας τιμούν ιδιαίτερα με την παρουσία τους. Καταρχήν και λόγω ανελημμένων υποχρεώσεων, ήθελα να δώσω το λόγο στο γιατρό μας εδώ στη Σύρο, τον Σέργιο τον Απέργη, ο οποίος άνθρωπος, ενώ αυτή τη στιγμή έχει ιατρείο, είναι εδώ μαζί μας, μας τιμάμε την παρουσία του. Πιέστηκε πάρα πολύ, όχι για να έρθει μαζί μας, αλλά για να μην έρθει μαζί μας. Και αυτό πραγματικά μας τιμά, γιατί είναι ένας αξιοπρεπής άνθρωπος, ιδιαίτερα αγαπητός σε όλα τα νησιά. Και θα ήθελα έτσι δύο λόγια να πει και δύο ιδέες για αυτός για το ποδόσφαιρο, που ο οποίος το τιμά και αυτός με την παρουσία του όλα τα χρόνια. Και σίγουρα είναι δίπλα μας σε αυτόν τον αγώνα. Θέλω να πεις δύο λόγια. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλους σας. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω για τα πολύ θερμά του λόγια τον Ρίνο Φρέρη. Για μένα είναι μεγάλη τιμή που βρίσκομαι σήμερα κοντά σας. Πριν ξεκινήσω, θέλω να πω ένα συγχαρητήρα, που είναι το λιγότερο, για τη δημιουργία, δεν αναφέρθηκε, αυτής της υπέροχης αίθουσας από το Ρένο το Φρέρι, μιας πολύ ιστορικής αίθουσας, η οποία, από ό,τι βλέπετε, έχει διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο που δεν πιστεύει κανείς πως ήταν πριν και πως είναι τώρα. Ένα μεγάλο μπράβο και συγχαρητήρα για το δημιουργό της αίθουσας, λοιπόν. Όταν πριν ένα μήνα περίπου ο κύριος Φρέρης με πλησίασε και μου πρότεινε να θέσω υποψηφιότητα για την Εύση Κυκλάδων μαζί του, του απάντησα ότι είναι πολύ τιμητική η πρόταση αυτή σε μένα, αλλά λόγω των πολύ μεγάλων υποχρεώσεών μου, τον ευχαριστώ πολύ, αλλά πολύ δύσκολα θα συμμετάσχω, γιατί πιστεύω ότι όταν δεν υπάρχει ελεύθερος χρόνος, είναι κρίμα να ασχολείσαι με κάτι που δεν θα μπορείς να αφιερώσεις χρόνο για να φέρεις σε πέρας. Όμως, κύριες και κύριοι φίλοι συνάδελφοι, δεν μου αρέσουν οι παρεμβάσεις και οι απειλές που ακολούθησαν προς εμένα για να μην θέσω υποψηφιότητα με τον κύριο Φρέρη. Αποφάσισα λοιπόν να βοηθήσω αυτή την ομάδα των νέων ανθρώπων που νοιάζονται πραγματικά για το κυκλαδίτικο ποδόσφαιρο και από αναλύοντάς μου το πρόγραμμά τους κατάλαβα αμέσως το όραμά τους. Κάποιοι με ερώτησαν τι σχέση έχω εγώ με την ΕΠΣ για να συμμετάσχω στις εκλογές της ΕΠΣ Κυκλάδων. Έχω λοιπόν να τους απαντήσω ότι μετά τη 12ετή συνεχή παρουσία μου στα γήπεδα των Κυκλάδων, ως ιατρός των αγώνων, νομίζω ότι και εγώ μπορώ πλέον από τη θέση του ΔΣ της ΕΠΣ Κυκλάδων, εάν εκλεγώ φυσικά, να προσφέρω κάτι, να βάλω ένα λιθαράκι και εγώ στο να ανέβουμε ένα σκαλί παραπάνω. Πάντα στο καθήκον, κάτω από το κρύο, τη ζέστη, τα χιόνια πολλές φορές, έχω ζήσει όλα αυτά τα χρόνια μεγάλες στιγμές. Στιγμές συγκίνησης, αγωνίας, άγχους και χαράς. Αφού σας έχω γνωρίσει όλους εσάς που εκπροσωπείτε τα αθλητικά σωματεία των Κυκλάδων, έχω να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ όλα αυτά τα χρόνια που πάντοτε μου δείχνατε την αγάπη σας στο γήπεδο, αφού επιτακτικά μου ζητούσατε όλες οι ομάδες να βρίσκομαι
Πάντα εγώ ως γιατρός στα γήπεδα. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την εμπιστοσύνη που δείξατε στο πρόσωπό μου, αφού μου πιστευτήκατε τα παιδιά σας. Δεν σας κρύβω ότι αυτό ήταν μια τεράστια ευθύνη για εμένα, αφού στα δύσκολα χρόνια της αρχής της σταδιοδρομίας μου, μου έλειπε η πείρα. Αυτό όμως με βοήθησε πολύ και όλοι εσείς φυσικά που κάθε μέρα με ψυχώνατε για τα μέτρητα χιλιόμετρα που έγραφε το χρονόμετρό μου σε κάθε αγώνα. Χαίρομαι που δεν θρηνήσαμε κάποιο θύμα μέσα στο γήπεδο όλα αυτά τα χρόνια και πιστεύω ότι οι συνάδελφοι ιατροί που συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα γήπεδα με αντικαθιστούν επάξια, αφού εγώ δυστυχώς ως γιατρός αγώνων πλέον και επίσημα, όπως λέμε ποδοσφαιρικά, κρέμασα τα παπούτσια μου. Λόγω του ιατρίου μου, ο ελεύθερος χρόνος είναι πολύ λίγος. Για την απόφασή μου αυτή, μετά από όλα αυτά τα χρόνια, είμαι πολύ συγκινημένος. Αλλά μαζί και ευχαριστημένος, γιατί πιστεύω ότι κάλυψα επάξια και παρκώς τον τίτλο του ιατρού αγώνων. Σας καλώ λοιπόν όλους εσάς που αγαπάτε το ποδόσφαιρο και τις Κυκλάδες γενικότερα, να δώσετε την ψήφο σας σε αυτή τη νέα ομάδα ανθρώπων, που πιστεύω ότι μπορούν να προσφέρουν πολλά στις Κυκλάδες. Αφού όλα κάποτε πρέπει να αλλάζουν και τα πρόσωπα πρέπει συνεχώς να ανανεώνονται. Δώστε τη δυνατότητα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους να προχωρήσουν, να ανανεώσουν και να οδηγήσουν ψηλά την Εύση Κυκλάδων, εκεί που τις αρμόζει. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Τώρα θα ήθελα να δώσουμε το λόγο στον κύριο Παρίση, ο οποίος ήρθε, μας έκανε τη μηνάδια και Μύκονο, να πει δύο λόγια. Καταρχήν να σας χαιρετήσω, τη θερμή καλησπέρα σε όλους. Πρωτίστως πρέπει να ευχαριστήσω τον κύριο Φρέρη, ο οποίος μου έκανε την τιμή να με συμπεριλάβει στο ψηφοδέλτιο των υποψηφίων για την Εύση Κυκλάδων. Εκείνο που θέλω να πω για όλους σας είναι αισθάνομαι πραγματικά ένα δέος όλα αυτά τα χρόνια που παρακολουθώ από τη θέση του φιλάθλου, τις προσπάθειες που κάνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, σαν και εσάς, που είσαστε υπεύθυνοι για τις ομάδες των της Εύση Κυκλάδων. Είσαστε πραγματικά ήρωες και είσαστε στο δυσκολότερο νομό. Όχι ίσως, σίγουρα στο δυσκολότερο νομό. Σκεφτείτε ότι οι εταίροι μας, όπως ακούτε όλες αυτές τις μέρες, δεν μπορούν καν να καταλάβουν τι εστί να είσαι νησιώτης. Και ιδίως και δηλαδή τη σκέψη να τους πούμε, να μάθουμε πώς διοργανώνουν τα πρωταθλήματα εδώ στην Εύση Κυκλάδων. Θα μας κοιτάζουν, νομίζω, με το βλέμμα του ροφού μόνο. Εγώ παλιά ήμουν ένας παράγοντας, ο οποίος έκανα την πορεία μου σε κάποιο σωματείο και διακρίθηκα στον οργανωτικό τομέα. Όταν μου είπε ο κύριος Φρέρης να συμμετάσχω, παρά το προχωρημένο λίγο της ηλικίας μου, είπα θα βοηθήσω, εάν εκλεγώ φυσικά, θα κάνω πράγματι ό,τι είναι δυνατόν. Εκείνο που δεν θα σας πάω παραπάνω τον χρόνο, εκείνο που θέλω να σας πω είναι ότι όλοι μαζί πρέπει να έχουμε ένα κουράγιο, δύναμη και αν και εφόσον όποιος από εμάς εκλεγεί, πρέπει να έχει δύο πράγματα στο μυαλό του. Πρέπει να διηγεί με δημοκρατικά, τίμια και με σύνεση. Ειδικά δημοκρατικά και πρέπει να είναι πάνω απ' όλα τίμιος. Γιατί βλέπετε και ακούτε τι γίνεται γύρω μας. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Δεν έχω τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήθελα λίγο τον κύριο Πολυκατριώτη Αντώνη, που ήρθε εκείνος από τη Μύκονο. Ενώ παράλληλα μέχρι να έρθει στο βήμα, να σας πω ότι έχουμε από την Πάρο εκπρόσωπο, από την Άξο, από τη Σέριφο, από την Άνδρο, οι οποίοι άνθρωποι λόγω υποχρεώσεων δεν μπορούν να έρθουν εδώ. Μάλιστα, ένας ξεκίνησε με φουσκωτό σκάφος από την Πάρο, αλλά ο άνθρωπος γύρισε πίσω και μας έχει στείλει το μήνυμά του. Αλλά να μην σας κουράζουμε αυτά. Αν θέλετε, κύριε Πολυκατριώτη, να μας πείτε δύο λόγια.
καλησπέρα. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Φρέρη για την τιμή που έκανε και εμένα να πάω στο δελτίο του. Είμαι χρόνια στο σωματείο. Από το 1995 πηγήθηκε στη Μύκονο. Το δικό σου πατέρα μου Μωράς μέχρι και σήμερα πρόεδρος στην παρέτησή μου. Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε ζήσει και πίκρες και χαρές γενικά όσο είναι για τα οικονομικά, όπως είπε ο κύριος Φρέρης. Συνέχεια να αγωνιζόμαστε για ένα καλύτερο μέλλον. Και εγώ έχω δεχτεί, όπως είπε ο κύριος Απέργης, πιέσεις ακόμα μέχρι και χτες στο τηλέφωνο. Δεν υπήρξε ανταπόδοση και είπα ότι εκεί που θέλει να παίξει ο καθένας να κάνει την πολιτική του, δεν είναι πολιτική η Εψυκλάδων, είναι άνθρωποι που συνεργάζονται για ένα καλύτερο μέλλον. Και πολιτική πλέον για μένα δεν υπάρχει. Υπάρχουν άνθρωποι και οράματα που κάνουν για το καλό της Εψυκλάδων. Και όχι κομματικά. Τα κομματικά σε τέτοια πράγματα, όπως οι δημοτικές εκλογές, είναι κακό για μένα. Ψηφίζεις άτομα και ανθρώπους που μπορούν να σταθούν και να αποδείξουν τι μπορούν να κάνουν στο μέλλον. Θέλω να υποσχεθώ κι εγώ, αν εκλεγώ, θα προσπαθήσω για ό,τι καλύτερο να είμαι συνεπής και καταρχήν να είμαι εισάξιος σε όλα τα μέτωπα. Αυτό που πρέπει να γίνει, θα γίνει. Δεν υπάρχει διάκριση σε κανέναν. Σε όποια ομάδα και να είναι το σκεπτικό αυτό, ό,τι είναι και στη μία ομάδα και στην άλλη. Μπορεί να έχουμε συγκαρδία με τη μία ομάδα, αλλά αυτό δεν τα απεξέλθω. Θα γίνει μια τιμωρία με ψυχαρή, παράδειγμα, έστω και τις ομάδες μου, τις πρώην αν είναι, για να γίνουν σύμβουλο και στις άλλες. Δεν θα ξεχωρίσω καμία ομάδα, θα προσπαθήσω να δώσω το καλύτερό μου εαυτό και από εκεί και πέρα εσείς θα αποφασίσετε για το καλύτερο του κυκλαδικού ποδοσφαίρου. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα ένα από τα κορίτσια μου να πει δύο λόγια, όχι πολλά, για να φάνει ότι μπορούμε να μιλάμε. Λοιπόν, θα καλέσω την κυρία Ρούσου, γιατί η κυρία Μητάκη... Δύο λόγια. Σας δώσουμε το μικρό. Δύο λόγια. Εντάξει, κυρία Μητάκη, δύο λόγια. Εντάξει, δώσουμε το μικρό. Για να μην σου πω. Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Ρένο που ήθελα να πω και εγώ στο ψηφοδέλτιο. Είχα ασχοληθεί για 10 χρόνια ήμουν στην Ακαδημία Ποδοσφαίρου ΣΥΡΟ 2002. Ήμουν 2 χρόνια αντιπρόεδρος, τα 2 τελευταία χρόνια γραμματέας και αποφάσισα να μπω και στο συνδυασμό να βοηθήσω και εγώ όσο μπορώ, κυρίως για την υποδομή για τα μικρά παιδιά, όσο μπορώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, για να δώσουμε και λίγο καλλιτεχνικό τόνο, θα ήθελα τον κύριο Μεσή παιδιά να πει ένα μικρό χαιρετισμό και όχι τραγούδι. Καμιά φορά οι άνθρωποι αναρωτιούνται πώς βρίσκεται ένας άνθρωπος σε έναν χώρο, για όσους δεν ξέρουν, πώς βρίσκεται σε έναν χώρο που εκπροσωπεί το ποδόσφαιρο. Ανάμεσά μας νομίζω πρέπει να είναι κάποιος, ή εν πάση περιπτώσει. Έχω πολλά χρόνια στο ποδόσφαιρο, από 13 χρονών, μέχρι τη Β' Εθνική που είχα την τιμή να παίξω και στην δεύτερη ομάδα του ΑΟΣ, μαζί με τον Ανδρέα του Φωτεινιά και με άλλους πολλούς και άλλα παιδιά. Και στο ποδόσφαιρο πάντα είχα την αίσθηση ότι είναι το πιο έντιμο παιχνίδι και εξηγούμε. Στο ποδόσφαιρο, όσο και αν θες να καλύψεις τα πράγματα, όσο και αν ο διαιτητής σε βοηθήσει ή όσοι και αν σε βοηθήσουν, είναι την παλάμη και ούτε βοήθησουν. Δηλαδή στο γήπεδο μπαίνει μέσα, αν τα καταφέρεις, τα κατάφερες. Βέβαια, μπορώ να σας πρόξω και λίγο. Εγώ, όταν μου είπε ο Ρένος ο Φρέρης να βάλω στο συνδυασμό, πάω στην Εξαιρετική Επιτροπή, και έχω ένα όραμα, ένα δικό μου όραμα. Το είχαμε επιχειρήσει με τον Ρένο τον Φρέρη και είχε ένα καλό αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι η Εύσκη Κλάδων πρέπει να αποκτήσει δημόσιες σχέσεις σε επίπεδο πολύ υψηλό και να προβάλλεται μέσα από διάφορες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, ποδοσφαιρικές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Μπορεί να συνδυαστούν αυτά τα δύο πράγματα, ώστε να φέρουν αποτέλεσμα το ποδόσφαιρο φέρνει κοντά και ανθρώπους του πολιτισμού. Δηλαδή, ο αθλητισμός και ο πολιτισμός πάνε μαζί. Και ελπίζω στον τομέα αυτό, εάν και εφόσον εκλεγεί ο συνδυασμός, να βοηθήσω σε αυτό το τομέα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
έτσι κι αλλιώς ο Γιάννης ο Δεσίπρος βοηθάει οπουδήποτε του ζητηθεί. Ένα μικρό χαιρετισμό ήθελα μόνο από το φίλο μας τον Μάριο τον Ξαγοράρη, ο οποίος είναι η καταγωγή του Σαντορίνη και ασχολείται και με το εργατικό κέντρο χρόνια και σίγουρα το ποδόσφαιρο είναι άθλημα της εργατιάς και να έχει και λίγο τόνο από εκεί η εκδήλωσή μας. Καλησπέρα για μένα. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ρένο τον Φρέρι για την τιμή που με έκανε να είμαι στο ψυχοδέλτιο και μαζί με τους άλλους συνυποψήφιους. Πιστεύω και ελπίζω ότι το ψηφοδέλτιό μας θα το τιμήσουν οι Κυκλάδες, μια που βλέπουμε το τι γίνεται γύρω μας, ξέρουμε ο καθένας ποιος είναι και τι είναι. Πιστεύω ότι η επιλογή που θα γίνει θα πάει το κυκλαδίτικο ποδόσφαιρο ακόμα πιο μπροστά, γιατί οι άνθρωποι που απαρτίζουν το ψηφοδέλτιο είναι όλοι πολύ πετυχημένοι σε αυτό που κάνουν επαγγελματικά και έχουμε καταρτήσει έτσι το ψηφοδέλτιο να είμαστε μία ομάδα, μία γροθιά όπως είναι και το σήμα μας, για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό που χρόνια τώρα αναζητούμε, να δούμε κυκλαδίτικες ομάδες, ακόμα και στη Super League. Θα ήθελα ακόμα να πω ότι δεν είναι μόνο η καταγωγή της οικογένειας από τη Σαντορίνη και παρακολουθούμε συνεχώς, είναι και η γυναίκα μου από τη Μήλο. Και ανελιπώς όλο τον χρόνο πήγαινε ερχόμαστε και Μήλο και Σαντορίνη ακόμα και στα άλλα νησιά όταν βρίσκουμε την ευκαιρία και παρακολουθούμε τα πρωταθλήματα. Γι' αυτό να είστε σίγουροι ότι θα εξακολουθούμε να παρακολουθούμε όλα τα πρωταθλήματα και είμαστε βέβαιοι για την επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε και στο τέλος αυτής της παρουσίας. Να ευχαριστήσουμε και όσους ήρθαν και μας στηρίζουν έμπραχτα, τον Γιώργο τον Αλτουβά, τον Γιάννη τον Λιέα, όσους άλλους ξεχνάω, τον Γιώργο τον Σολάρη. Απλώς θα ήθελα να πω ότι το ποδόσφαιρο παίζεται μες στο γήπεδο, αλλά το ποδόσφαιρο στηρίζεται και από αυτούς που είναι έξω και δουλεύουν ακούραστα όταν δεν φαίνονται και πολλοί είναι αυτοί που δεν τους ξέρουν και δεν τους βλέπουν. Ο κύριος Τέλιος ο Φραγκούλης είναι ένας άνθρωπος που πάντα είναι στο γήπεδο. Αυτό και μόνο το καταθέτω και προσωπικά και σαν συνδυασμός. Αυτός ο άνθρωπος έχει δώσει την ψυχή του για να πηγαίνουν τα παιδιά να βρίσκουν το γήπεδο ανοιχτό, καθαρό, να παίζουν, να κάνουν το κέφι τους και να γυρίζουν σπίτι ξεκούραστα, ευχαριστημένα. Αυτούς τους ανθρώπους χρειαζόμαστε. Αυτοί μας έφεραν εδώ και μας έκαναν συνδυασμό και, και από αυτούς τους ανθρώπους θα μάθουμε. Αν θέλουν, επειδή αυτή η φωνή εδώ, η φωνή όλων μας ακούγεται σε όλες τις Κυκλάδες, αν θέλουν τα μέσα του νομού μας μια ερώτηση, θα δεχτούμε ερωτήσεις. Ευχαριστώ να απαντήσουμε σε κάτι. Ναι. Ό,τι σας είπα και λόγω των επαγγελμάτων των περισσότερων μας, υπάρχουν σχέσεις και όχι διασυνδέσεις με μεγάλες εταιρείες, οι οποίες δεν μπορούμε να τις αναφέρουμε για αγνώριους λόγους, κυρίως διαφημιστικούς. Και από ό,τι και δεύτερο σας είπα, θα προκυρηθούν διαγωνισμοί για τις χορηγίες, γιατί μπορούμε να το κάνουμε. Δεν μπορούμε να πούμε
η χορηγία είναι αυτή και τελείωση. Πιστεύουμε ότι μπορέσουμε μέσω τεριών ανταγωνιστικών μεταξύ τους να καταλήξουμε σε κάποιους διαγωνισμούς, οι οποίοι διαγωνισμοί θα ωφέλουν το τελικό πλοίο δότη, οι οποίοι θα μπορέσουν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του κυκλαρίτικου ποδοσφαίρου και σίγουρα στην προβολή τους. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο που μπορούμε να διαβεβαιώσουμε. Και όχι να τάξουμε ούτε για χρήματα, ούτε για μπάλες, ούτε οτιδήποτε άλλο. Ότι σας το είπα, το παραδέχτηκα και εγώ, ότι δεχτήκαμε πιέσεις από όλα πραγματικά τα σωματεία των Αθηνών. Με τον Ολυμπιακό έχουμε άρεστες σχέσεις. Σας είπα, είχαμε την Ακαδημία του Ολυμπιακού στο Στήριο. Με τον Παναθηναϊκό το ίδιο, με δική μου πρωτοβουλία και η Ακαδημία του Παναθηναϊκού στο Στήριο. Με την ΑΕΚ έχουμε σίγουρα αρεστές σχέσεις, γιατί με γέννημα θρέμα παιδί της ΑΕΚ και μπορώ να σας το διαβεβαιώσω. Οπότε από εκεί μετά ο Ατρόμητος Αθηνών ήδη ξεκινήσει συνεργασία με γειτονικό σωματείο εδώ, γειτονικό νησί. Αυτό σιγά σιγά πρέπει να πάρει μεγαλύτερη σάρκα μπροστά. Και οι ομάδες οι δικές μας, οι μικρές ομάδες οι δικές μας και μέσω της Ένωσης ή κάτω από την ομπρέλα της Ένωσης να μπορέσουν να συνεργάζονται, να παίρνουν τεχνογνωσία και οτιδήποτε άλλο μπορούν να πάρουν κάτω από σίγουρα ανταγωνισμό θα ήταν ξεκάθαρο. Ένα τρανό παράδειγμα το οποίο έχουμε κατηγορηθεί είναι ο Άγιαξίου, ο ΕΑΣΙΟΥ, το οποίο τυχά να είναι μέλος, έτσι έχουν περάσει από όλα τα Συριανά σωματεία. Από την Άνω Σύρου, τον Αστέα Σύρου, τον Άω Σύρου έχω μεγαλώσει, εγώ μικρό παιδί είμαι γραμμένος στο σωματείο αυτό. Όλες αυτές οι ομάδες, ο Άγιαξ κυρίως, έτσι έχει δείξει τα τελευταία χρόνια, ότι κάτω από τη συνεργασία με μεγάλα σωματεία, πόσο μάλλον διεθνή σωματεία, έχει πετύχει αυτά που έχει πετύχει. Δεν είναι τυχαίο που ο Αέα Σύρου, έτσι αφήνει το πραγματικό του όνομα, το κανονικό του όνομα, κατόρθωσε πέρσι με τα ψέματα σε εισαγωγικά να κατακτήσει αυτό το πρωτάθλημα Κυκλάδων, που δεν ήταν σκοπός του, θα έλεγα πρωταρχικός. Αυτό και μόνο δείχνει ότι η ανανέωση και το να κοιτάμε προς τα μπροστά, έχοντας τα παιδιά και τις ακαδημίες πάνω απ' όλα, μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Οπότε δεν μπορώ να σας αναφέρω ονόματα. Σας διαβεβαιώνω και όχι σας κράζω σαν πολιτικός, ότι υπάρχουν επαφές και από εμάς, αλλά και από τους χορηγούς προς εμάς, για να πετύχουμε πράγματα. Δεν τάζω τίποτα, δεν λέω ότι το χρήμα είναι άφθονο, έτσι είπαμε, υπάρχει κρίση, αλλά μέσα από τα νησιά που είναι η βιτρίνα μας, μπορούμε να διεκδικήσουμε και να φέρουμε πραγματικά την ανάπτυξη στο κυκλαρίδι του ποδόσφαιρο. Δεν ισοπεδώνουμε, δεν διεκδικήσουμε, δεν λέμε ότι δεν είναι τίποτα. Αν δεν ήταν η Ένωση, το είπα σε αυτή την αίθουσα, στο ξεκίνημα της προσπάθειας της ΕΛΥΚ. Αν δεν ήταν η Ένωση το 1980 από αυτούς που ξεκίνησε, οι οποίοι θα την τιμηθούν σε ειδική εκδήλωση, και αν δεν μπορούμε εμείς να το προτείνουμε στη νέα διοίκηση, πρέπει όλοι ένας προς ένα, όλοι αυτοί οι άνθρωποι και οι παράγοντες των σωματείων να τιμηθούν πραγματικά. Αυτό που είπε ο σεβαστός εδώ ο κ. Παρίσης, έτσι. Έχουν δώσει και τη ζωή τους ορισμένοι προκειμένου αυτά τα δύσμηρα πρωταθλήματα να φτάνουν και να είναι σε εξέλιξη. Αυτή είναι η απάντησή μου, δεν ξέρω αν θέλει κάτι άλλο. Αν συνάδει ή όχι, να έκανε μια ομάδα, σίγουρα δεν συνάδει. Τη στιγμή που βοηθάς όποια ομάδα κινείται γύρω σου και σε οποιοδήποτε άθλημα, σίγουρα συνάδει. Το ξέρετε και εσείς από το site που διατηρείτε, ότι έχετε τόσους χορηγούς από όλες τις επιχειρήσεις. Έτσι, μακάρι και εγώ να μπορέσω, γιατί πραγματικά σας διαβάζω και σας παρακολουθώ, να μου επιτραπεί να πω και εγώ στο δικό σας site ως διαφημιστής και σας το κάνω όμως στο λέω ανοιχτά στον κόσμο. Έτσι, και ως ανέμος. Φυσικά και συνάδει, αυτό δεν αλλάζει. Είναι πραγματικά για μένα τρόπο ζωής, έτσι. Κάποια από τα εστερήματά μου να τα διαθέτω για αυτόν τον ιερό σκοπό που για μένα είναι τα παιδιά. Η συνέχεια των παιδιών είναι μεγαλύτερες ομάδες και πάει λέγοντας. Αυτό δεν μπορεί να σταματήσει ποτέ, να γίνεται σε όλα τα θέματα. Πραγματικά σε όλα. Ακόμα και στο Beach Volley που είναι εδώ στην πλατεία κάποια στιγμή, αν θυμάσαι.
σου μονοπολεί τον ενδιαφέρον τις απαντήσεις. Εμείς, η διοίκηση των σωματείων, σε καμία περίπτωση δεν προβλέπεται και ούτε είναι και πρέπει να συνδέεται με διαιτησία. Αυτό που μπορεί να γίνει είναι να θέσουμε τις βάσεις να αναβαθμιστεί το αντικείμενο, να αναβαθμιστούν οι παράγοντες της διαιτησίας, στους οποίους εμείς δεν έχουμε καμία πρόθεση ούτε να παρέμβουμε. Μπορούμε όμως να διευρύνουμε το γνωστικό τους αντικείμενο, να διευρύνουμε την φυσική τους κατάσταση με κάποιες περαιτέρω ασκήσεις, να τους βοηθούμε στην εγκύμναση, να τονώσουμε τα σεμινάρια ώστε να επιμορφώνουν διδακτικότητα και όλο αυτό αθρηστικά θα οδηγήσει και στην αναβάθμισή τους στους πίνακες. Κοιτάξτε, από τη στιγμή που εκλέγεται νέα διοίκηση, προφανώς επανεξετάζονται και όλες οι επιτροπές. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα αξιοποιηθούν άτομα τα οποία είναι για το ποδόσφαιρο και αγαπάνε το ποδόσφαιρο. Κοντά μας είναι και ο Πέτρος Αραουζέος, μεγάλος φίλος του ποδοσφαίρου, μας έκανε την τιμή, είναι υποψήφιος με τον άλλο συνδυασμό. Είτε βγούμε εμείς, είτε βγει ο άλλος συνδυασμός. Υπάρχουν στελέχη, να ο Πέτρος είναι εδώ, ο κ. Αραουζέος, που μπορούν να αξιοποιηθούν σε κάθε επιτροπή. Δεν σημαίνει ότι αυτός που κερδίζει μηδενίζει και τον αντίπαλο. Εντάξει, φωτογραφικές ερωτήσεις είναι πάντα ωραίες. Αν εννοείς τη δική μου ερώτηση που έκανα στον κύριο Καστηράδη, σίγουρα δεν απαντήθηκε και από ό,τι είδα. Ναι. Όχι, δεν κατάλαβα ούτε. Ότι με φωτογράφησε, ποιος με φωτογράφησε. Ο κύριος Καστηράδης. Ναι. Ναι, ότι. Ό,τι πρόκειται για τις μεροδεύσεις μέσω της αγωγής. Μα ο ίδιος σας το είπα. Ότι υπάρχουν μεροδεύσεις προς εμάς. Από μπάλες, από χρήματα, από διάφορα άλλα που δεν χρειάζεται να τα πούμε, έτσι. Και ο ίδιος το λέω και προς εμάς υπάρχει αυτό. Και προς εμάς. Ακόμα και με τα μεσοδίκτυα τηλεφωνήματα από... Οπα, τι. Από τηλεφωνήματα τα οποία μας, σας το είπε και ο γιατρός πριν, τους προκαλούν να μην κατεβούν στο συνδυασμό μας ή να βάλουν σε κάποιο άλλο συνδυασμό. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Είμαστε ξεκάθαροι. Σας είπα, σας μίλησα για χορηγίες. Οι χορηγίες έχουν να κάνουν μετά τις εκλογές. Θα υπάρχει ανοιχτή συνέλευση των σωματείων, θα γίνουν προτάσεις και ο καλύτερος δεχτεί είμαστε, ας μας δώσουν. Θες να μας δώσουν όλοι, ας μας δώσουν όλοι χρήματα. Όχι όμως πριν, μετά, αυτό που είπαμε και χτες. Εγώ διαψεύδω τον κύριο Καυθυράνη, εμείς προσωπικά δεν έχουμε κάνει καμία παρέμβαση τέτοια, καμία μα καμία. Από και μετά, το Σάββατο, κοντή γιορτή. Αυτό έχω να πω. Απλά να ήθελα, αν θέλει ο κύριος Πέτρος Ραουζέος, εγώ πήρα το λόγο μου χτες μόνος μου, έτσι, γιατί με τον Χρήστο είμαστε χρόνια φίλοι και συνεργάτες σε πολλά θέματα και είναι ωραίο να υπάρχει ένας ανοιχτός διάλογος, δημοκρατικός. Όλοι μας ενώνουν, πιστεύω, όμορφες σκέψεις για το ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω αν ο ίδιος θα έκανε κάποια ερώτηση, αλλά αν θέλει να έρθει στο βήμα, να μας πει εκείνος δύο λόγια, όμορφα και ωραία. Έλα. Δεν απαγορεύω. Μακάρι και το καινούριο συμβούλιο που θα προκύψει να έχει μια συνεργασία, θα έλεγα ειρηνική πάνω απ' όλα, και να μην υπάρχουν ανταλλαγές επιστολών ή απειλών ή οτιδήποτε άλλο.
Άλλος. Φίλε. Ναι. Εμείς είμαστε υπέρ της Ένωσης, αυτό είναι και το σήμα μας. Μακάρι κάθε νησί να έχει μια γερή, δυνατή, ισχυρή ομάδα. Δείγμα γραφής ήταν φέτος η Σύρος. Βλέπετε εδώ εκπροσώπους και από τις δύο μεγάλες ομάδες του νησιού, και τον ΑΟ Σύρου και τον Νέαντα Σύρου. Ο ΑΟ Πάγου Σύρου, παρόλο ότι έχει προσκληθεί και επισήμως και με μήνυμα και με φάξ και με email και στο δρόμο, από ό,τι βλέπετε, απέχει από εδώ, δεν θέλει καν να ακούσει τις προτάσεις μας. Ελπίζουμε μέχρι και την τελευταία στιγμή να μην επηρεαστεί από κάτι άλλο και να ψηφίσει λογικά και όπως πρέπει. Οπότε λοιπόν το παράδειγμά μας το είδατε φέτος. ΑΟ Σύρου και ΕΑ Σύρου ανταγωνίζονται μεταξύ τους, συναγωνίζονται, αλλά μία ομάδα είναι μπροστά. Μοιραία είναι η ομάδα της καρδιάς των Συριανών. Εγώ σας είπα, είμαι στον Νέαντα Σύρου γραμμένος, είμαι και στον ΑΟ Σύρου γραμμένος. Θέλουμε, δεν θέλουμε, ο Σύρου είναι μπροστά. Και θα είναι πάντα μπροστά. Και όχι μόνο λόγω ιστορίας. Το ίδιο γίνεται και στην Άξο. Το ίδιο γίνεται και στην Πάρο. Το ίδιο γίνεται και στη Σαντορίνη. Κάθε νησί σιγά σιγά βγάζει μια ομάδα μπροστά. Δεν σημαίνει ότι οι άλλες ομάδες και οι ακαδημίες, σας το δείχνουμε και εδώ μπροστά σήμερα, ότι οι ακαδημίες σταματούν να λειτουργούν. Οι ακαδημίες είναι που τροφοδοτούν τη μεγάλη ομάδα. Και πρέπει να τροφοδοτούν. Να σταματήσουμε πια να φέρουμε μισθοφόρους, σας το λέω εγώ που έχουμε φέρει άπειρους τόσα χρόνια που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, να παίζουν τα δικά μας παιδιά και να δίνουμε το δικαίωμα στον Συριανό, στον Αξιώτη, στον Παριανό, στον οποιοδήποτε Κυκλαδίτη ποδοσφαιριστή πραγματικά να παίζει και στα μεγάλα σαλόνια σιγά σιγά. Και τη δεύτερη. Σίγουρα τα κενά είναι μεγάλα και τα κενά υπάρχουν και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δείτε, το πρωτάθλημα είναι τριών και μπορεί και τεσσάρων ταχυτήτων καμιά φορά. Πόσο μάλλον σε ένα πολυνησιακό νομό με τόσα προβλήματα και τόσα αδιέξοδα. Ας έχουμε γερές και δυνατές ομάδες πρώτες σε κάθε νησί και σιγά σιγά τα πρωταθλήματα θα γίνουν και πιο ανταγωνιστικά. Εγώ θυμάμαι μικρός τα χωριά σε κάθε νησί, ακόμα και στα δικά μας. Ποιος δεν θυμάται ντέρμπι εδώ, Φίνικας, Άνω Σύρος, Πάγος, έτσι με ένα γήπεδο κατάμεστο και γεμάτο. Κάτι τέτοιο αντίστοιχο πιστεύω σιγά σιγά μπορεί να γίνει σε κάθε νησί. Αλλά βέβαια κάτω από ειρηνικά πλαίσια και σίγουρα φιλάθλα και όχι οπαδικά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν ξέρω αν θέλει άλλος να κάνει ερώτηση. Εντάξει. Εντάξει, και όσον αφορά, απλά να βγάλω όχι την πικρία μου και τη στεναχώρια, γιατί με τον κύριο Μάκαρη έχουμε γίνει και φίλοι πλέον, είναι ότι από κάποια mail που δεν πήγαν έγκαιρα είναι εδώ ο υπεύθυνος εισαγωγικά και οτιδήποτε άλλο, υπήρχε μια όχι παραπληροφόρηση, μια αργή πληροφόρηση της πραγματικότητας. Η πραγματικότητα είναι αυτό που βλέπετε εδώ γύρω σας. Είμαστε νέοι άνθρωποι, έχουμε όραμα το ποδόσφαιρο και πιστεύουμε όλοι μαζί να κάνουμε κάτι καλό γι' αυτό. Σας ευχαριστούμε.